βιωσιμότητα, γεωπολιτική και ενεργειακή κρίση, επενδύσεις και ανάπτυξη. Μπορούν να συνυπάρξουν όλες αυτές οι έννοιες μεταξύ τους? Θεωρώ ότι οι καλύτερες κινήσεις γίνονται στις δυσκολότερες στιγμές, διότι τότε το παίρνουμε απόφαση θέλουμε, δεν θέλουμε. Άρα λοιπόν, μετά από τη δεκαετή οικονομική κρίση στη χώρα μας, μετά την παγκόσμια πανδημία που μας χτύπησε όλους, σε όλες τις χώρες, τώρα έχουμε την ενεργειακή κρίση. Άρα λοιπόν, αφού καταφέραμε και επιβιώσαμε και επιβιώνουμε αυτές τις κρίσεις, θεωρώ ότι προχωράμε μπροστά με αισιοδοξία. Αυτό που χρειάζεται να γίνεται είναι να αλλάζουμε, να προσαρμοζόμαστε κατά περίπτωση. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση μας δίνει τα απαραίτητα χρήματα, επιδοτήσεις δηλαδή, για να αλλάξουμε, να μεταβούμε σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας. Εν προκειμένου με την ενεργειακή κρίση, μας δίνουν χρήματα για να γίνουμε πιο ενεργειακά ωφέλιμοι, δηλαδή να έχουμε μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, όχι μόνο για το περιβάλλον, όπως το λέγαμε δεκαετίες τώρα, αλλά και για την οικονομία και την κοινωνία. Διότι η κλιματική αλλαγή, ένα παγκόσμιο πρόβλημα που το γνωρίζουμε από δεκαετίες, τόσα χρόνια το βλέπαμε από την περιβαλλοντική του διάσταση, σιγά σιγά όμως όλοι συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν και κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία, τόσο η πανδημία που προώθησε τις δράσεις ψηφιοποίησης και νέες επενδύσεις, άρα μειώνονται οι μετακινήσεις, μειώνονται η εργασία κάθε μέρα στο γραφείο μέσω της τηλεργασίας και λοιπές και λοιπές δράσεις. Και τώρα με την ενεργειακή κρίση να δούμε πώς μπορούμε κάθε σπίτι και κάθε επιχείρηση να δαπανά λιγότερη ενέργεια και τελικά λιγότερα χρήματα προς όφελος του περιβάλλοντος, των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και της οικονομίας εν γέννη. Μπορεί πρακτικά όμως η βιωσιμότητα να υπερισχύσει στις γεωπολιτικές και μάλιστα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας πώς μπορεί να συνεισφέρει σε αυτό? Θεωρώ πως η αηφόρος ανάπτυξη είναι πάντα επίκαιρη και γίνεται πιο επίκαιρη λόγω των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων. Βλέπουμε λοιπόν την άνοδο στις τιμές της ενέργειας που μας κάνει όλους να θυμηθούμε ότι όταν για παράδειγμα σβήναμε τις λάμπες για να μην γίνει ρεύμα, δεν το κάναμε από τσιγκουνιά, αλλά για προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα λοιπόν θα το κάνουμε γιατί αλλιώς θα μας πονέσει και στην τσέπη μας. Άρα λοιπόν τα ίδια μηνύματα λέμε με το παρελθόν για την αηφόρο ανάπτυξη, απλά σε ένα διαφορετικό περιβάλλον που είναι το σύγχρονο. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο μέτοχος των ελληνικών τραπεζών, προφανώς και πρωτοστατεί στα θέματα της αηφόρο ανάπτυξης, προσυπέγραψε πρώτο και κατόπιν όλες οι τράπεζες προσυπέγραψαν τις αρχές της αηφόρου τραπεζικής. Δηλαδή, να ενσωματώνουν την οικονομική βιωσιμότητα μαζί με την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική ευαισθησία. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες πρέπει να αξιολογούν τους πελάτες τους όταν τους δώσουν ένα νέο δάνειο. Και κατά την αξιολόγηση αυτή να έχουν κριτήρια οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά.